Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είναι Αριστοτρίτη, είναι 24 Ιανουαρίου 2023 και για ποιο θέμα θα μας μιλήσετε σήμερα? Για τα θέματα που μας ζήτησε ο κόσμος. Ο κόσμος ζήτησε διάφορα θέματα. Ένα από τα θέματα είναι πώς διαχειρίζομαι το διαζύγιο με έναν άρκισο γονέα. Το co-parenting, το συνεπιμέλεια είναι η λέξη στα ελληνικά, αλλά πολλές φορές μπορεί να μην είναι και συνεπιμέλεια, δηλαδή μπορεί να έχει όλη την επιμέλεια μητέρα και ο πατέρας να έχει επισκέψεις ή να έχει την επιμέλεια ο πατέρας και η μητέρα να έχει επισκέψεις. Γενικότερα πώς διαχειριζόμαστε αυτή τη συνθήκη, γιατί πολλές φορές λέμε στα βίντεο ότι αν υπάρχει ένας γάμος στον οποίο η σχέση είναι κακοποιητική και υπάρχει ναρκισσιστική κακοποίηση, είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να χωρίζει το ζευγάρι, ούτως ώστε να μην συνεχίζουν αυτές οι δυναμικές, οι κακοποιητικές μέσα στη σχέση και στην οποία να μεγαλώνουν τα παιδιά. Όταν όμως υπάρχουν και παιδιά, δεν μπορείς να πας no contact με τον ναρκισσό, γιατί έχεις να διαχειριστείς το co-parenting. Ναι. Πώς το διαχειρίζεις? Είναι πάρα πολύ δύσκολη η συνθήκη αυτή, πολύ δύσκολη η διαχείριση ανθρώπων που έχουν την τάση να αυτοπροβάλλονται, που έχουν έλλειψη συναισθήσεις, έλλειψη κοινής αντίληψης, έλλειψη γενικότερα κατανόησης των συνθήκων. Και φυσικά τα παιδιά είναι και έρμεα αυτού του ανθρώπου. Πολλές φορές, επειδή γίνονται το μπαλάκι του πινκ πονκ ανάμεσα σε αυτούς τους δύο πόλους, τους πολύ διαφορετικούς μεταξύ τους, του ανθρώπου που ενδεχομένως έχει την τάση για συνεξάρτηση, παθητικός, ανθρώπος που είναι αποξενωμένος και του αποξενωτή, που είχε την τάση να τραβά τα βλέμματα επάνω του, είτε με τον αρνητικό τρόπο, με το να κλαίγεται, είτε με έναν πιο έτσι τάχα υποδιόμενον αξιοπρεπές τρόπο, είναι πάρα πολύ δύσκολο και πολύ τοξικό, και σε αυτόν το σημείο, επειδή υπάρχει έναν αδιέξοδο, γιατί δεν υπάρχει χρυσός κανόνας και χρυσή εργαλειοθήκη για να διαχειρίζεσαι μια τέτοια κατάσταση, εδώ πρέπει να έρθει και να συμβάλλει η πολιτεία και η νομοθεσία, για να μπορέσει να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους και ιδίως τα παιδιά να ξεφύγουν από αυτήν την κατάσταση. Έχει γίνει κάποιο βήμα, τουλάχιστον στην Ελλάδα, με την ψήφιση του νόμου, αλλά μην ενώσει εκεί το θέμα, γιατί δεν τηρείται ο νόμος, από ό,τι ξέρω από υποθέσεις. Ποιος νόμος? Για τη συνεπιμέλεια. Δηλαδή, όταν υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος ισχυρίζεται ότι είσαι έτσι, κακοποιείς τα παιδιά, έχεις κάνει εκείνον, έχεις κάνει το άλλον και δεν έχεις κάνει αυτά τα πράγματα. Και υπάρχει κάποια νομοθεσία η οποία λέει ότι ναι, ρε παιδί μου, πρέπει να υπάρξουν αυτές οι προϋποθέσεις, ή από τη στιγμή που είναι πατέρας, από τη στιγμή που είναι μητέρα, πρέπει οπωσδήποτε να βλέπει τα παιδιά του, δεν μπορεί να του τα στερήσεις. Εσύ τώρα μιλάς για τη γονική αποξένωση. Ναι, η οποία είναι απόρρια του να είσαι μαζί με έναν άνθρωπο τέτοιου είδους. Γιατί όταν υπάρχει ένα συγκρουσιακό διαζύγιο και υπάρχει μια πολύ ναρκισσιστική συμπεριφορά του συζύγου, της συζύγου, πού οδηγούμαστε? Στη γονική αποξένωση. Ναι. Είναι, δηλαδή, είναι εξίσωση αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά, περίμενε. Τώρα σκέψου την εξής συνθήκη, είναι ότι μία γυναίκα είναι, ξέρω εγώ, 10 χρόνια παντρεμένη με έναν άντρα. Παθαίνει κατάθλιψη μέσα στο γάμο της, αρχίζει να ψυχοψάχνεται και συνειδητοποιεί ότι ο άντρας της έχει ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας, αυτή είναι εξαρτώμενο στυλ προσωπικότητας, και κάνει το μεγάλο βήμα να αρχίσει να ψυχοθεραπεύεται και αποφασίζει να χωρίσει. Χωρίζει από αυτόν τον άντρα, ο οποίος ξέρει και λόγω της δουλειάς που έχει κάνει με τον εαυτό της και λόγω της ψυχοεκπαίδευσης και λόγω πιθανών και των κοινών συναντήσεων που μπορεί να είχα σε κάποια φάση με ένα ψυχολόγο ή θεραπευτή ζευγαριού, ότι ο πρώην άντρας της είναι ναρκισσός. Και έρχεται η απόφαση του δικαστηρίου, η οποία μιλάει για συνοεπιμέλεια, δηλαδή μια εβδομάδα τα παιδιά στον πατέρα, μια εβδομάδα στη μητέρα, ή μιλάει για δικαίωμα επισκέψεων, γιατί στην Κύπρο δεν έχουμε το θέμα της συνεπιμέλειας ακόμη, για δικαίωμα επισκέψεων του πατέρα και όταν, αν το παιδί είναι και σε μεγαλύτερη ηλικία, και διανυκτέρευσης. Ναι. Αυτή η γυναίκα πάει στο ψυχολόγο, κάνει την ψυχοθεραπεία της, κάνει την ψυχοεκπαίδευση της, προσπαθεί να ανοικοδομήσει την προσωπικότητα της, να εξηγιάνει την προσωπικότητα της. Όμως παράλληλα ως μητέρα ανησυχεί
Γιατί βλέπει ότι κάθε φορά που τα παιδιά πάνε στον πατέρα και επιστρέφουν, τώρα λέω ένα τυχαίο παράδειγμα γυναίκας συνεξαρτώμενης και ανδρανάρχης, χωρίς να σημαίνει ότι δεν μπορεί να συμβεί και το αντίστροφο. Ότι τα παιδιά επηρεάζονται αρνητικά, ότι ο νάρκισσος χρησιμοποιεί τα παιδιά ως όπλα εναντίον της μητέρας και ότι ίσως και συνειδητά ή ασυνείδητα χτίζει ό,τι χαλάει ό,τι χτίζει η μητέρα, γιατί αυτό είναι το στυλ του. Πώς μπορεί να το διαχειριστεί αυτή η γυναίκα? Γιατί λέει, εγώ το χώρισα. Αν δεν είχαμε παιδιά, θα πήγαινα no contact. Δεν μιλάω τώρα για περίπτωση γονικής αποξένωσης. Δεν μιλάω για περίπτωση που ο νάρκισσος στρέφει τα παιδιά ολοκληρωτικά εναντίον του συνεξαρτώμενου πρώην συντρόφου του. Που είναι και αυτές περιπτώσεις. Είναι, ναι. Αλλά εστιάζουμε σε διαφορετικά σημεία. Ναι, μάνα μου, απλώς σου λέω ότι τώρα αυτό το ερώτημα δεν έχει τεθεί σε θέμα. Όχι, σε απλά τα λέω. Γιατί το θέμα είναι ευρύ. Οι περιπτώσεις πολλές και για κάθε περίπτωση διαφορετική απάντηση. Το ξέρω. Διαφορετική απάντηση, αν υπάρχει συνεξαρτώμενος με ενάρκησο χωρίς γονική αποξένωση ή χωρίς διάθεση γονικής αποξένωσης. Εμείς μιλάμε για αυτόν τώρα. Και διαφορετική, εάν ο νάρκησος για εκδικητικούς λόγους και επειδή δεν ανέχεται να τον χωρίσει κάποιος, έχει προκαλέσει κάνει γονική αποξένωση. Και έρχεται και συνεπιμέλεια μαζί. Η συνεπιμέλεια είναι, υποτίθεται, έναν καλό μοντέλο για τα παιδιά. Εντάξει, αλλά η προϋποθέτει ότι και οι ενήλικες μπορούν να τη διαχειριστούν σωστά. Στην περίπτωση που έχουμε γονική αποξένωση όμως και έρχεται ο δικαστήριο και επιβάλλει συνεπιμέλεια, αυτό είναι ένα διορθωτικό μέσο για το ξεπέρασμα της γονικής αποξένωσης. Στην περίπτωση όμως που δεν υπάρχει γονική αποξένωση και υπάρχει ένας γονιός ο οποίος είναι συνειδητά γονιός και έχει επιτέλους ξυπνήσει και έχει καταλάβει ότι δεν πορευόμουν καλά μέχρι τώρα στη ζωή μου. Ναι, αλλά πρέπει να το αποδείξει ότι είναι. Δηλαδή, πρέπει να αποδείξει ότι ο άλλος γονιός δεν είναι συνειδητός γονιός. Πώς μπορείς να το αποδείξεις στο δικαστήριο αυτό το πράγμα? Γι' αυτό σου όταν λέω. Το δικαστήριο δεν ζητά. Δεν υπάρχει κάποια τήρηση της νομοθεσίας τόσο ώστε να επιβάλλεται να υπάρξει συναξιολόγηση και στους δύο γονείς και από εκεί να διαφανεί ενδεχομένως η ικανότητα ή μη ικανότητα για ενσυνείδητη γονεϊκότητα. Αφού το δικαστήριο είναι στη διακριτική ευχαίρεια του δικαστή εάν θα τηρήσει τον νόμο ή αν θα πράξει καταβούληση. Okay. Στην Ελλάδα τουλάχιστον. Τώρα αυτό που λες, συμφωνώ με αυτό, είναι ένας πολύ γόνιμος προβληματισμός επί της ουσίας, της νομικής ουσίας. Όμως, επειδή τώρα αυτό είναι ψυχοεκπαιδευτικό βίντεο και το ερώτημα μας το έχουν θέσει μητέρες οι οποίες έχουν παιδιά με άνθρωπο τον οποίο βλέπουν ότι έχει ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, οι ίδιες ξύπνησαν και τον χώρισαν, όμως επειδή είναι συνειδητές μητέρες δεν αποξενώνουν τα παιδιά από τον ναρκισό και ρωτούν για το πώς μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους διακριτικά και όχι προς βλάβη των παιδιών τους, όχι προς εκδίκηση του νάρκισσου, να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά ότι η μαμά λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, ο μπαμπάς λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και να τα προστατεύσουν, να τους βάλουν μια σπίδα από τον ναρκισισμό του γονιού με τους. Με τη βοήθεια του ψυχολόγου. Άμπρα. Δηλαδή πρέπει να παραπεμφθούν τα παιδιά στο ψυχολόγο και ο ίδιος ο γονέας ο συνείδητος. Και αν δεν υπογράφει ο νάρκισσος γονέας να πάνε τα παιδιά σε ψυχολόγο, γιατί και εδώ υπάρχει μια τρύπα στην νομοθεσία, μπορεί κάνοντας δουλειά με τον εαυτό του ο γονιός ότι μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να καταλάβουν. Λοιπόν, αλλά είναι πολύ δύσκολο αυτό. Η Αριστονίκη έχει ένταση επειδή διαχειρίζεται πολλές τέτοιες ιστορίες. Εντάξει, εγώ επειδή δεν βλέπω κόσμο δεν έχω ένταση. Και επειδή έχω και μεγάλα παιδιά δεν έχω ένταση. Και επειδή δεν είχα αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα, δεν το είχα για να είμαι ειλικρινής, με τον πατέρα των παιδιών να είναι ενάρκησος και να έχω θέμα. Όμως, λες τώρα ότι είναι πρόβλημα το γεγονός ότι δεν ξέρω τι είναι στην Ελλάδα. Στην Κύπρο δεν δικαιούται ο ένας γονιός να πάρει το και παιδί. Και στην Ελλάδα. Πρέπει να συνυπογράψουν και οι δύο γονείς για να βλέπει το παιδί παιδοψυχολόγος, το οποίο είναι επικίνδυνο για τα παιδιά. Ακριβώς. Γιατί αν ο ένας ο γονιός είναι ναρκισιστικός τύπος, έχει ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας και είναι κακοποιητικός, επίτηδες δεν θα υπογράφει να πάνε τα παιδιά στο ψυχολόγο για να μην αποκαλυφθεί. Ναι. Εντάξει. Οπότε λέει Αριστονίκη, αν μπορούμε
με βάση αυτή τη νομοθεσία που είναι επικίνδυνη και το συμφωνώ μαζί σου απόλυτα. Αν μπορούμε να πάρουμε τα παιδιά στο ψυχολόγο, δηλαδή αν μας υπογράφει ο άλλος ή άλλη να πάρουμε τα παιδιά στο ψυχολόγο, πάμε τα παιδιά στο ψυχολόγο και συνεργαζόμαστε και εμείς με το ψυχολόγο και τα παιδιά με το ψυχολόγο και παίρνουμε η οικογένεια ψυχολογική στήριξη και θεραπεία για να μπορέσουμε να διαβούμε αυτό το τόσο δύσκολο ζήτημα, πρώτον. Δεύτερον, λες την περίπτωση που δεν συνενεί η άλλη πλευρά και το παιδί είναι ανήλικο και δεν δικαιούμαστε να πάρουμε το παιδί μας στο ψυχολόγο, πάμε εμείς στο ψυχολόγο, ούτως ώστε να παίρνουμε ψυχική ενδυνάμωση, να συζητούμε με τον ψυχολόγο τα ζητήματα που προκύπτουν τα συγκεκριμένα και να παίρνουμε συγκεκριμένη και εξειδικευμένη συμβουλευτική εμείς από τον ψυχολόγο για κάθε συγκεκριμένο θέμα που μας συμβαίνει. Γιατί έρχεται στον οίκη μου πολλές φορές κάτω από τα βίντεο ή στα email που μου στέλνουν εμένα, μου γράφουν συγκεκριμένα προβλήματα ή μια σειρά από συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία δεν απαντούνται. Και δεν μπορείς με μια απάντηση να επιλύσεις αυτά τα συγκεκριμένα προβλήματα. Δεν απαντώνται γιατί δεν υπάρχουν λύσεις λόγω το ότι υπάρχουν θεσμικά προβλήματα τα οποία δεν σου επιτρέπει να δράσεις. Δηλαδή όταν εσένα δεν σου δίνεται είτε του κράτους, γιατί δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάει το παιδί σε ιδιώτη, μπορεί να πάει και στο κράτος. Και εκείνον όμως μπορεί να μην συνεργάζεται ο γονιός. Δηλαδή μπορεί ας πούμε να πάει ψυχολόγος της κρατικής υπηρεσίας και να μην τα φέρνει τα παιδιά εκεί. Ή όποια μητέρα ή πατέρας. Ή τα παιδιά να μην συνεργάζονται. Λοιπόν, πάλι δηλαδή υπάρχει θέμα. Και υπάρχει θέμα γιατί υπάρχει η πληροφόρηση ότι δεν είναι κρίσιμο αυτό, δεν το χρειαζόμαστε αυτή τη συνθήκη. Άρα πώς μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα με έναν άνθρωπο ή μια γυναίκα ή έναν άντρα ο οποίος έχει αυτά τα στοιχεία. Δεν του επιτρέπουν να αντιληφθεί πόσο κακό κάνει στα ίδια του τα παιδιά, στον τέος σύζυγος του και στον εαυτόν του. Και η πολιτεία δεν μπορεί να βοηθήσει καθότι υπάρχουν, έτσι όπως είναι θεσμοθετημένα τα πράγματα, δεν υπάρχει περιθώριο να δράσει ο αποξενωμένος με διαφορετικό τρόπο. Γι' αυτό το λέω για να θορυβήσουμε ενδεχομένως κάποιους φορείς εάν μας ακούν και το θέλουν, για να αλλάξει κάτι τέτοιο, γιατί είναι πολλοί άνθρωποι που ταλαιπωρούνται. Είτε αυτοί που δεν είναι συνείδητη γονεϊκότητα και θέλουν να πάρουν τα παιδιά τους σε ψυχολόγο, είτε στον κρατικό τομέα, είτε στον ιδιωτικό τομέα και δεν μπορούν, είτε αυτοί που είναι γονικά αποξενωμένοι, είτε αυτοί που γενικότερα είναι αδιάφοροι οι γονείς. Όλες οι περιπτώσεις αφορούν αυτό το θέμα. Απλά δεν απαντιέται σίγουρα αυτό το ερώτημα με ένα vlog. Απλά θέτουμε έτσι ερωτήματα προς προβληματισμόν και λέμε ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα προκειμένου να μπορούμε ουσιαστικά να βοηθήσουμε πρωτίστως αυτά τα παιδιά που είναι έρμεα αυτών των συνθήκων και δεν φταίουν σε τίποτε. Δηλαδή είπαμε, εσύ επέλεξες αυτόν τον άντρα, επέλεξες αυτήν τη γυναίκα, ίσως σε εκείνη τη φάση, τέλος πάντων. Ήταν μια επιλογή σου, ρε παιδί μου. Κακή, καλή ήταν επιλογή σου. Τα παιδιά τι φταίνουν. Ακριβώς. Όμως, επειδή αυτό το βίντεο θέλω να είναι πιο πρακτικό και χρήσιμο για όλες αυτές τις κοπέλες που μου στέλνουν κατεβατά και που γράφουν σχόλια και που γράφουν τα ζητήματα τους, δεν μπορεί να δοθεί μια απάντηση μέσα από ένα βίντεο. Δεν μπορεί να σου πει κάποιος μέσα σε 10 λεπτά ή σε 20 λεπτά ή μέσα σε 30 προτάσεις πώς να διαχειριστείς μια τόσο δυσμενή συνθήκη όπως να μεγαλώνεις παιδιά μαζί με έναν πρώην, με μια πρώην που είναι νάρκηση. Πέραν των αλλαγών των νομοθετικών και των δικαστικών που πρέπει να γίνουν και συμφωνώ μαζί σου 100%, εάν έχουμε ένα τέτοιο ζήτημα, ένα τέτοιο σοβαρό ζήτημα, δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα μόνοι μας χωρίς να έχουμε ψυχολόγο στο πλευρό μας. Δεν γίνεται. Ψυχολόγο δικό μας, το ψυχολόγο μας. Ενδυνάμωση του γονέα που έχει εντοπίσει ότι υπάρχει το πρόβλημα επιβάλλεται. Είναι η μόνη οδός για να μην, τέλος πάντων, να μην αποσυνθεθεί εντελώς η ψυχολογία του και να μπορέσει να διατηρήσει την ψυχραιμία του και την κινητοποίηση του, ούτως ώστε να μπορέσει να βγει κάτι από αυτή την ιστορία. Να στηρίζεται από τον ψυχολόγο, να μαζί με τον ψυχολόγο να προβληματίζονται και να παίρνουν αποφάσεις μαζί για το πώς να διαχειριστεί τα ζητήματα του παιδιού
και να μην είναι μόνος του μέσα σε έναν ωκεανό. Ακριβώς. Γιατί αυτή τη στιγμή, εγώ θέλω κάτι πρακτικό, κατάλαβες. Συμφωνώ μαζί σου, συμφωνώ μαζί σου 1000%. Για το ότι χρειάζεται αλλαγή το πλαίσιο και ότι πρέπει να. Εμένα να με ρωτάς και πρέπει να κάνει παιδιά κάποιος, πρέπει να αξιολογείται αν κάνει για γονιός. Φυσικά. Που δεν. Ναι. Όμως αν έχουμε ήδη βρεθεί σε αυτή τη συνθήκη, πρέπει να έχουμε συνεχώς πρέπει βοήθεια. Πρέπει να στηριχθούμε εμείς προσωπικά για να μπορέσουμε να αντέξουμε πρωτίστως και δευτερευόντως για να στηρίξουμε τα παιδιά μέσα από παρεμβάσεις που μπορεί ο ειδικός να μας πει, προκειμένου να βοηθήσουμε εμείς όσο γίνεται τα παιδιά. Mm. Αφού δεν γίνεται να πάνε αυτά τα στιγμ ψυχολόγου. Ελπίζω να ήταν χρήσιμο αυτό το βίντεο και διευκρινιστικό για κάποια ζητήματα. Ευχαριστούμε.